Η συζήτησή μας έχει σκοπό να γνωρίσουμε μια άλλη πτυχή της οικονομίας και αυτή της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Γνωρίζω τον κύριο Ταμβακάκη περίπου 30 χρόνια, όσα χρόνια κάνω δημοσιογραφία, τόσα χρόνια είναι και εμπλεκόμενος στο τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος Ταμβακάκης ήταν 38 χρονών όταν ανέλαβε μια σχεδόν κορυφαία θέση στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Μετά έφυγε, πήγε να το παίξει επιχειρηματίας. Το έπαιξε επιχειρηματίας. Και τώρα γυρνάει με μια άλλη ιδιότητα, την ιδιότητα του θεσμικού επιχειρηματία. Για εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτή η διαδρομή, κύριε Ταμβακάκη. Δεν ξέρω να σας εξηγήσω για την διαδρομή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το επιχειρήν μου άρεσε πάντα. Είχα φίλους επιχειρηματίες που τους ζήλευα. Δυστυχώς η ζωή με έφερε και δεν έκανα αυτό που θα ήθελα. Έγινα λίγο επιχειρηματίας όταν ήμουν υπεύθυνος για την Lambda Development. Και ήρθε η ώρα σε μια σχετικά μεγάλη ηλικία, να κάνω αυτό που ήθελα πάντα. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Απροπώ, για το θέμα το τραπεζικό, να σας πω το εξής. Ήθελα να κάνω έτσι μια παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι οι γενιές στις διοικήσεις πρέπει να αλλάζουν. Όπως την περίοδο του 90, αρχές του 90, υπήρχε μια γενιά περίπου 40 ετών, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, οι οποίοι ανέλαβαν τις τράπεζες και στην ουσία για τα επόμενα 27-28 χρόνια καταδυνάστευσαν το τραπεζικό σύστημα με την καλή και την κακή του όρου έννοια. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει έτσι ανανέωση. Και υπάρχουν 3-4 παιδιά τα οποία τα ξέρω και είναι πάρα πολύ καλοί και θα μπορούσαν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Να βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο, να μιλήσουμε γρήγορα για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το τραπεζικό σύστημα που το παραδώσατε εσείς οι 40-άριδες, οι πρώην 40-άριδες. Λοιπόν, κοιτάξτε, το τραπεζικό σύστημα, γιατί φοβόμουν θα ακούσω αυτή την ερώτηση, το τραπεζικό σύστημα, δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι περίπου το 40% σε ενεργητικό από ό,τι ήταν το 2008. Και αν βγάλεις τα NPE, τα κόκκινα δάνεια, είναι περίπου το 30%. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο μια αγορά η οποία έχει πέσει περίπου 70% να μπορεί να τη μανατζέρεις. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι σε μια δυσκολία. Το δεύτερο είναι ότι ακούγονται διάφορα. Φαντάζομαι ότι ίσως έχει νόημα να μιλήσουμε για αυτές τις λύσεις οι οποίες ακούγονται, τα APS κτλ. Όλο το φόρουμ γι' αυτό μιλάει. Ωραία. Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν το APS είναι η λύση για κάθε νόσο, το φάρμακο για κάθε νόσο, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι είναι καλό να υπάρχουν ιδέες, αλλά θα πρότεινα το εξής. Οποιαδήποτε ιδέα τελικά εφαρμοστεί, θα έλεγα ότι πρέπει να είναι συνολική, ολική και να μην είναι μεσοβέζικη. Στην Ελλάδα συνήθως. Δηλαδή και για τα 88 δισεκατομμύρια, 85, πόσα είναι, 84,75. Θα προτιμούσα να είναι κάτι γενικό. Ακούστε, στα κόκκινα δανεία το ζήτημα πάντα είναι ποιος πληρώνει το μάρμαρο. Το μάρμαρο, όλοι ξέρουμε λίγο πολύ ποιος θα το πληρώσει. Έτσι. Κατ' επέκταση, εφόσον θα το πληρώσει, είναι προτιμότερο να το πληρώσει one go, να τελειώνει μια και καλή με αυτό. Αυτό έγινε παντού, σε όλες τις χώρες. Έγινε στην Αμερική, έγινε στην Αγγλία, έγινε στην Ισπανία, έγινε στην Πορτογαλία. Ακόμα και στην Κύπρο, ας αφήσουμε τον bail-in. Έτσι έγινε. Εγώ θεωρώ ότι εδώ που έχουμε φτάσει είναι καλύτερα να. Τώρα οι λύσεις είναι μερικές. Λέμε, θα βάλουμε 15 δις, θα αφαιρέσουμε 40 δις κτλ. Δεν είναι λύσεις ολικές. Φοβάμαι ότι λύνεις ένα πρόβλημα, αλλά αφήνεις πάλι μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό πάντα έτσι δηλητηριάζει το υπόλοιπο κομμάτι του ενεργού τραπεζικού συστήματος. Τώρα είστε επιχειρηματίας, έτσι, και έχω βαρεθεί να σας ακούω, τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι καλύτερα από τα προηγούμενα 5 χρόνια, το έχετε πει και πέρσι και το έχετε πει και πρόπερσι. Έγινε. Λοιπόν, γίνεται σιγά-σιγά. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι καλύτερα, δεν ήταν και τόσο πολύ δύσκολο να είναι χειρότερα, για να είμαστε ειλικρινείς. Απ' την άλλη όμως μεριά θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία αν θα είναι 2 ή 3 ή 3,5%. Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν αυτή την βελτίωση της? Ακούστε τώρα, καταρχάς υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είναι ο διεθνής παράγων. Ο διεθνής παράγων αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο καλός. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει κακά τη χώρα. Αν εξαιρέσουμε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Τώρα, εγώ θα σας πω τρεις. Η μία είναι το δημόσιο. Δηλαδή, πώς λειτουργεί το δημόσιο. Είπε την ατάκα του συμποσίου χθες ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος
όπου λέω έχουμε προπονηθεί πάρα πολύ πια στο θέμα της γραφειοκρατίας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο από αυτό. Έτσι, φτάνει πια. Δεν θέλουμε άλλη προπόνηση, ρε παιδιά. Το μάθαμε, εντάξει. Θα καλούμε στην προπόνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι το δημόσιο πρέπει. Το δημόσιο έχει μια τάση να σου λέει τι δεν πρέπει να κάνεις. Εγώ θα ήθελα το δημόσιο να λέει τι πρέπει να κάνεις ή πώς να το κάνεις. Αυτό το πράγμα δηλαδή, ότι για το προφανές πρέπει να ξαναδεκαλύψεις τον τροχό σε αυτή τη χώρα, δεν μου αρέσει καθόλου. Και νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και ικανοί άνθρωποι στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να βρεθεί μια πολιτική ηγεσία η οποία αυτό το πράγμα να το κόψει με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να λέει ότι σε 15 μέρες θα σου δώσω απόφαση. Να περνάνε 15 μέρες, να λες, μα είχες πει 15 μέρες και το λέει και ο νόμος. Και λέει, όχι, δεν εννοούμε έτσι. Εννοούμε ότι εάν δεν έχω, αν έχω πρόβλημα προσωπικού, δεν ισχύουν οι 15 μέρες, τότε γιατί έβγαλες τον νόμο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα μυαλό, και υπάρχουν αρκετά μυαλά, και υπάρχουν και αρκετές προτάσεις, που τις έχουμε ακούσει, by the way, που θα μπορούσε αυτό να τα αλλάξει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη. Έχω εδώ το φίλο μου, τον κύριο Βικραμένο. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές ώρες αυτό. Το θέμα της δικαιοσύνης είναι μείζον. Πόσο γρήγορα δηλαδή εξελίσσονται τα πράγματα στη δικαιοσύνη. Έχω μια άποψη την οποία την έχει πει και εκείνος, αλλά έχω και προσωπική άποψη από το παρελθόν. Υπάρχουν διάφορες ιδέες από ανθρώπους που είναι πολύ πιο κατάλληλοι από μένα για να πούνε πώς μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη καλύτερα. Δεν θα μπω σε αυτό. Θα μπω όμως σε κάτι. Ότι οι ηγεσίες των δικαστηρίων πρέπει να είναι εκλεγμένες αντικειμενικά. Εγώ έχω δει τεράστιες διαφορές σε δικαστήριο, μεγάλα δικαστήρια, για να μην λέμε τώρα ονόματα, που με άλλον ηγέτη είχε άλλη πορεία, ακριβώς με τα ίδια προβλήματα, και με άλλο ηγέτη είχε τελείως χειρότερα προβλήματα. Άρα έχει να κάνει και η ποιότητα του ανθρώπου που μανατζάρει αυτούς τους μεγάλους θεσμούς. Άρα λοιπόν έχουμε δημόσια διοίκηση, και το τρίτο, νομίζω είναι το θέμα των δημοσίων επενδύσεων. Των ιδιωτικών επενδύσεων. Ξέρετε, όλοι λένε ότι να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε τις επενδύσεις των ξένων. Να θυμίσω ότι το 2008, που ήταν η καλύτερη περίοδος για τη χώρα, οι ξένες επενδύσεις ήταν περίπου 4 δισεκατομμύρια. Έτσι, και βασικά ήταν όλες συνδεδεμένες με αποκρατικοποιήσεις. Δεν έχουμε δει μεγαλύτερο νούμερο από αυτό στη χώρα. Άρα λοιπόν. Εμείς χρειαζόμαστε 15-20 δισεκατομμύρια το χρόνο. Θέλουμε επιπλέον 15 δισεκατομμύρια το χρόνο. Άρα, χωρίς ελληνικές επενδύσεις δεν μπορεί να τραβήξει η χώρα. Υπάρχουν βέβαια και έμεσοι τρόποι. Το πρωί είπαν διάφορες ιδέες. Ας πούμε, ο Αχιλλάς ο Κασταντακόπουλος είπε αυτό για το, να δημιουργηθούν non-dom διαδικασίες ώστε να έρχονται πολλοί ξένοι και να επενδύουν στη χώρα. Σε real estate. Έτσι. Αυτό έχει τεράστιο πολλαπλασιαστεί. Αυτό ας μην το συζητάμε, ας το κάνουμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξανακαλύψουμε τον τροχό στην Ελλάδα. Υπάρχει στο εξωτερικό. Ας το κάνουμε αλλά γκρέκα και θα δουλέψει και εδώ. Η διαχείριση των κόκκινων δανείων δεν θα αλλάξει την επιχειρηματικότητα. Ναι, αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που ενεπλάκην με το να φτιάξω ένα private equity. Ναι, το πιστεύω πολύ αυτό. Οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να αλλάξουν, να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια, να θυμίσω ότι περίπου το 50% του balance sheet των τραπεζών είναι κόκκινο. Θα κληθούν πάρα πολύ σύντομα, ήδη έχουν κληθεί, να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Η μία είναι να κλείσουν εταιρείες. Εγώ είμαι της άποψης ότι εταιρείες οι οποίες αναπνέουν με το καλαμάκι για πολλά χρόνια είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα κλείσουν. Το έχουμε δει 1 εκατομμύριο φορές. Δεν βλέπω το λόγο. Καταλαβαίνω την ευαισθησία για τα θέματα της ανεργίας, αλλά ξέρετε, το gap της κακής εταιρείας εύκολα μπορεί να καλυφθεί από τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, αν κρατήσει μια εταιρεία η οποία έχει τεράστια προβλήματα, κάνει distort τον ανταγωνισμό, το κάνει χειρότερο. Και αυτό είναι χειρότερο για τις εταιρείες οι οποίες είναι υγιείς. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια αλλαγή από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλές οι τράπεζες πια θα χρειαστούν λευκούς υπότες στις εταιρείες οι οποίες είναι έτσι και έτσι. Άρα κάποιοι οι οποίοι να μπαίνουν μέσα να βάζουν λεφτά, είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες επενδυτές, και οι τράπεζες να σώνουν ό,τι μπορούν να σώσουν από τα κακά δάνεια τα οποία έχουν. Και ταυτόχρονα η εταιρεία να εξελίσσει και να πηγαίνει καλύτερα. Εκεί πάνω νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθεί μια καινούργια επιχειρηματικότητα, μια καινούργια επιχειρηματική τάξη, όχι μόνο από τους παλιά παραδοσιακές επιχειρηματικές οικογένειες, αλλά και από νέους. Πιο νέους επιχειρηματίες, κυρίως στις μικρομεσαίες. Να θυμίσω ότι το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 99%. Είναι μόνο 300 επιχειρήσεις οι οποίες είναι πάνω από SMEs. Λοιπόν, αυτό το πράγμα
μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργια γενιά επιχειρηματιών. Δεν έχουμε δει καινούργια γενιά επιχειρηματιών τα τελευταία 20 χρόνια, να ξέρετε. Έχουμε επιχειρηματίες γνωστούς, οι οποίοι μέχρι το 2000, κάθε 10 χρόνια είχαμε 5-6 καινούριους μεγάλους επιχειρηματίες που βγαίνανε. Από το 2000 και μετά είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν εξεπεταχθεί. Εδώ τώρα σας ξέφυγε προηγουμένως, λέγατε για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτά τα δύο πώς μπορούν να συνεργαστούν? Μιλάμε όλοι για τα PPP, ρε. Τα private, τα public. Κοιτάξτε, τυχαίνει να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας η οποία έχει αλλάξει μορφή. Ας πούμε, οι κατασκευαστικές εταιρείες, δείτε πώς έχουν αλλάξει τη διάθροσή τους. Παλιά το 90% των εσόδων τους ήταν καθαρά έσοδα από κατασκευές. Σήμερα πια οι τεχνικές εταιρείες είναι βασικά εταιρείες οι οποίες έχουν το EBITDA τους, σχεδόν το 60-70% ανάλογα την εταιρεία, είναι είτε από ενέργεια είτε από παραχωρήσεις. Οι παραχωρήσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να υπάρχουν πολλαπλασιαστές στα χρήματα του δημοσίου. Δηλαδή, οι δημόσιες επενδύσεις για να πιάσουν τόπο, μόνο αν γίνει με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Public private projects. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Είμαι πολύ υπέρ. Λέτε, είπατε, είμαι μέλος σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Σαν σε πολλά διοικητικά συμβούλια, δεν είστε μέλος? Είμαι σε κάποια, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε. Σημαίνει ότι, καταρχάς, έχετε παρατηρήσει τι έχει γίνει στις αλλαγές του νόμου για τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου? Πρέπει να είσαι πολύ γενναίος για να συμμετέχεις σε διοικητικά συμβούλια πια. Η άποψή μου είναι ότι... Α, δεν είναι απλώς να μπαίνεις, να πιείς ένα καφέ, να παίρνεις μερικά χιλιάδες. Είσαι υπόχρεος μόλις στην περιουσία. Υπόχρεος μόλις στην περιουσία. Και ειδικά αν είσαι στο audit committee, είναι αυτό επί 10. Η άποψή μου είναι ότι το corporate governance, το οποίο έχουμε δει και τα τελευταία γεγονότα, υποφέρει αυτή η χώρα. Δεν υποφέρει μόνο αυτή η χώρα, υποφέρουν γενικά οι χώρες, έτσι, για να μην κρυβόμαστε. Και στην Αμερική γίνονται αυτά. Η άποψή μου είναι ότι οι εταιρείες έχουν καταλάβει πια ότι δεν μπορούν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν στο παρελθόν. Και πολλοί άνθρωποι, σοφοί γερόντες με άσπρα μαλλιά, όπως είμαι εγώ, συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ακριβώς για να βελτιώσουν αυτό το πράγμα. Να σας πω επίσης ότι αυτό είναι μια εξαιρετικά κοστοβόρα διαδικασία για τις εταιρείες. Γιατί το compliance, το governance. Ναι, είναι βαρύ πράγμα και είναι πολύ έξοδο. Όμως πρέπει να σας πω ότι από τη δικιά μου εμπειρία, γιατί στα διοικητικά συμβούλια είμαι πολλά χρόνια, τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια έχει γίνει τεράστια αλλαγή στην ποιότητα των διοικητικών συμβουλίων και μάλιστα επιχειρηματίες, μεγάλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν είχαν και τόσο μεγάλη άποψη για τη συμβολή των διοικητικών συμβουλίων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, έχουν αλλάξει άποψη και έχουν γίνει πολύ πιο ευάλωτοι. Μάλιστα, πια ένα από τα βασικά στοιχεία που οι ξένοι επενδυτές, να ξέρετε, ειδικά στις εισηγμένες, κοιτάνε είναι πώς λειτουργεί το διοικητικό συμβούλιο. Γι' αυτό και θα δείτε πια σε πολλές μεγάλες εταιρείες υπάρχουν ξένοι εκπρόσωποι των funds που παλιά δεν θέλανε καθόλου να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια, απλώς για να κάνουν σίγουρο ότι η εταιρεία λειτουργεί όπως θα πρέπει. Ωραία, και ένα πολύ απλό θέμα για να κλείσουμε τη συζήτηση. Όλοι μιλάνε για φορολογικά κίνητρα για να έρθει η ανάπτυξη. Προς ποια κατεύθυνση τα φορολογικά κίνητρα? Εντάξει, απλό δεν είναι. Τα φορολογικά κίνητρα για μένα πρέπει να έχουν στόχευση συγκεκριμένη και αυτό έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες. Επειδή η χώρα αυτή είναι η χώρα μικρομεσαίων, η γνώμη μου είναι ότι εάν ακολουθήσουμε το παράδειγμα 2 άλλων χωρών, που είχαν μια πετυχημένη πολιτική σε αυτό. Η μία ήταν η Γαλλία και η άλλη ήταν η Ιταλία. Και δώσουμε φορολογικά κίνητρα στις μικρομεσαίες να μεγαλώσουν, να συγχωνευτούν, αυτό δημιουργεί 2 μεγάλα πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι η φορολογητέα ύλη είναι πολύ μεγαλύτερη στο μέλλον και κακώς πολλοί νομίζουν ότι όταν δώσει φορολογικά κίνητρα σε μια συγχώνευση, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα δημόσια έσοδα. Ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει και έτσι έχει γίνει και στο εξωτερικό. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργούνται εταιρείες πολύ μεγαλύτερης οντότητας που οι αξίες οι οποίες δημιουργούνται από και αυτό φορολογούνται έτσι, είναι οι αξίες σαν αξία της εταιρείας. Μάλιστα. Είναι πολλαπλάσια. Και αυτό δίνει και οικονομίες κλίμακος τέτοιες που να μπορέσουν να γεννηθούν λεφτά από,
από τις συνέργειες οι οποίες προκύπτουν για να κάνουν τα ανοίγματα που πρέπει, είτε αυτό αφορά την Ελλάδα, είτε αυτό αφορά το εξωτερικό. Απόστολος Σταμακάκης, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ.